Πάρτε λεφτά από τους κεφαλαιούχους, ονειμοποιήστε τους συμβασιούχους. Πάρτε λεφτά από τους κεφαλαιούχους, ονειμοποιήστε τους συμβασιούχους. Η κυρία δεν είναι κονσερβάντα που λέτε, η γέρομα μας είναι, αγώνες κατακρέπτε. Σήμερα παρευρίσκεται το Σωματείο Εργαζομένων στην Πανελλαδική Πανυγειονομική Απεργία, υποστηρίζοντας και αγωνιζόμενο για ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό, πλήρως χρηματοδοτούμενο. Διεκδικούμε όλοι οι συμβασιούχοι που δουλεύουν στα νοσοκομεία να μονιμοποιηθούν εδώ και τώρα, να γίνουν γενναίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ταυτόχρονα να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και αντιγυνά, κάτι που είναι έτοιμα χρόνων που καμία κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη ούτε και η σημερινή, έχει πραγματοποιήσει. Ταυτόχρονα, το επόμενο διάστημα θα ξαναπώσουμε τις κινητοποιήσεις μας, ακριβώς γιατί η όξη των προβλημάτων. Ήδη η θέληση και η διάθεση του Υπουργείου Υγείας να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία ακόμα περισσότερο ανταποδοτικά και ιδιωτικά θα βρουν απέναντι όχι μόνο τους υγειονομικούς, αλλά όλο το λαϊκό κίνημα, γιατί γνωρίζει ότι όλο αυτό που έχει χτιστεί στο σύστημα υγείας έχει χτιστεί με τον κόπο και το αίμα του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. Στη σημερινή συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσει την πολιτική της για επέκταση της επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της υγείας και λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Όχι μόνο υπερασπίστηκε τους νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων που βάθυναν την συμμετοχή των ιδιωτών στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους νόμους για την ΕΣΑΝ και το Κέντρο Κοστολόγησης, Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Υγείας, αλλά φέρθηκε συγκεκριμένα και στην επέκταση των συμπράξεων ιδιωτικού τομέα στα δημόσια νοσοκομεία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την είσοδο ιδιωτικών επιχειρήσεων με ιατρικό-τεχνολογικό εξοπλισμό στα νοσοκομεία. Απέρριψε τα αιτήματα των εργαζομένων και των εκπροσώπων των ταξικών συνδικαλιστικών δυνάμεων για μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και επιβεβαίωσε ότι κριτήριο για τις προσλήψεις θα είναι το δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή όσο το δυνατόν φθηνότεροι και λιγότεροι εργαζόμενοι, για να μπορούν τα νοσοκομεία, όπως είπε και ο ίδιος, να είναι ανταγωνιστικά προς τον ιδιωτικό τομέα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συνεχίσουμε τον αγώνα για να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες για υψηλού επίπεδου αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, για μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα στους υγειονομικούς. Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο μαζί με δεκάδες σωματεία και ομοσπονδίες για να μην περάσει το αναψηφιακό νομοσχέδιο που τυπάει ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη συλλογική του δράση.